Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Το 2022 φεύγει σε λίγο καιρό, και η αγαπημένη μας σειρά θα κάνει μια μικρή διακοπή λόγω των εορτών, και θα επιστρέψει και πάλι τον Γενάρη με νέα επεισόδια που αναμένεται να κόψουν την ανάσα. Θα μας αποχαιρετήσει λοιπόν στα τελευταία επεισόδια με τον Αστέρι να θέλει να πει την αλήθεια για τον εφρό που έδωσε στην Αργυρό, την ίδια στιγμή που η Βασιλική θέλει να μάθει τι χρωστάει η Αργυρό στον ίδιο. Η Αργυρό εξασφαλίζει τη βοήθεια της Στέλλας ως δικηγόρος στο θέμα του Σταύρου, αλλά στην πορεία τα πράγματα δεν δείχνουν καλά. Ο Σταύρος είναι αποφασισμένος να το φτάσει στα άκρα, θέλοντας να της πάρει το παιδί. Ενώ όλοι φαίνεται ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, η γιαγιά Ειρήνη με τον παπά αποφασίζουν να βάλουν το χέρι τους, για να βοηθήσουν την κατάσταση με την Αργυρό και τον Αστέρι. Καθώς νέες συγκρούσεις με τον Σταύρο κλονίζουν την Αργυρό, την τύχη του παιδιού της παίρνει στα χέρια της η Βασιλική, με μια αποκάλυψη που θα τα αλλάξει όλα. Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, ο Παύλος ζητά αντάλλαγμα από την Καλλιόπη που την έσωσε από τη φωτιά. Στο μεταξύ ο Νικηφόρος παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι με την Νάντια, η οποία αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί για να φτάσει στον Μαδιό, ενώ ο Νικηφόρος δέχεται μία ρυψοκίνδυνη πρόταση από τα ξαδερφιά του. Μία κηδεία θα φέρει αναστάτωση, καθώς ο θάνατος της φιλιός θα συσπυρώσει το χωριό, όπου όλοι στέκονται στο πλευρό της Τζένης. Ο Μαθιός ετοιμάζεται να συναντήσει τον μυστήριο διαποστολέα των μηνυμάτων, ενώ ο Παύλος επισκέπτεται την Εμιλία και ζητά να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η Καλλιόπη αποφασίζει να κάνει επιτέλους μία νέα αρχή, την ώρα που ένα πρόσωπο που γνωρίζει όλη την αλήθεια για το φόνο του Στεφανή, εμφανίζεται στο προσκήνιο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.